Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή, πιστή εδώ στο ραντεβού μας, όπως κάθε Παρασκευή, του Προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες βέβαια γιορτάζουν. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε για θέματα της δράμας κυρίως και να δούμε πώς πάει εκεί η πολιτική επικαιρότητα. Με το Δήμο Δοξάτου θα ασχοληθούμε σήμερα κυρίως και βέβαια θα έχουμε μία παρένθεση, θα έλεγα, στην αρχή με το θέμα του Κλεισθένη, να δούμε τι γίνεται, πώς το βλέπει ο κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος και πώς βλέπουν οι αυτοδιοικητικοί γενικότερα την όλη κατάσταση που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Καλεσμένος μου σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δοξάτου, ο κύριος Πάρης Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχεται την πρόσκληση, βρίσκεται εδώ. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο οποίος είναι πολύτιμος λόγω της δουλειάς σας. Να πούμε βέβαια ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι αρτοποιός και είναι και στο... είστε πρόεδρος του τοπικού σωματείου της δράμας των αρτοποιών και στο Πανελλήνιο, στο διοικητικό του Πανελληνίου. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, άρα θα έχουμε ψωμί από ό,τι φαίνεται. Το ψωμί δεν σταματάει ποτέ. Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν, έτσι να πούμε δύο λόγια για τον Κλεισθένη. Σας άρεσε το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο? Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει επακριβώς και όλο το νομοσχέδιο, αλλά στις βασικές γραμμές που έχω εντοπίσει, ας πούμε, και στο λίγο το οποίο το έχω μελετήσει, δεν το βρίσκω ιδιαίτερα κακό. Δηλαδή, σου δίνει κάποια εργαλεία. Υπάρχουν και τα αρνητικά του φυσικά, αλλά δίνονται κάποια εργαλεία στους Δήμους, όπως ας πούμε που μπορείς να κάνεις δημοψηφίσματα, ας πούμε, για σοβαρά θέματα του Δήμου. Όπως ο αυξημένος έλεγχος στις δαπάνες του Δήμου, η αυξημένη εποπτεία. Εκεί που λίγο έχω τις ενστάσεις μου και νομίζω ότι εκπείρας πλέον από το Δήμο Δοξάτου, νομίζω ότι μπορώ να έχω κάποιες επιφυλάξεις, είναι η απλή αναλογική. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξει πρόβλημα στους Δήμους. Αυτό τώρα δεν είναι καλό με την ευρύτερη έννοια ότι οι τοπικές κοινωνίες θα εισπράττουν ή θα αντιπροσωπεύονται από αυτό το οποίο ψηφίζουν? Δηλαδή, αν πάρετε εσείς υποθετικά 3%, 5%, θα έχετε και, αν είσαστε υποψήφιος εννοώ έτσι, δήμαρχος, θα έχετε και το ανάλογο ποσοστό επί των δημοτικών συμβούλων, έτσι δεν πάει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν καλό αυτό, δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και στις εθνικές εκλογές. Ναι. Υπάρχει ένα όριο, δεν υπάρχει απλή αναλογική στις εθνικές εκλογές, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχει ένα όριο που μπαίνουν μέσα τα κόμματα. Σε ό,τι αφορά το αντιτοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, και τους Δήμους, νομίζω ότι δίνεται νόμιμα μάλλον να γίνεται αλυσβερίση πλέον μεταξύ των συνδυασμών. Στη δεύτερη Κυριακή, όπως είδατε, ο Κλεισθένης λέει ότι μπορείς να διορίζεις αντιδημάρχους αρκεί να το αποδεχτεί η άλλη παράταξη από άλλες παρατάξεις κτλ. Οπότε θα υπάρξει ένα νόμιμο αλυσβερίση μεταξύ των παρατάξεων. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό απλώς τώρα το λέτε νόμιμο, αλλά δεν γινόταν. Βέβαια δεν είχε αντιδημάρχους. Πάντα γινόταν, βεβαίως. Αλλά δεν είχε ότι αν με ψηφίσετε τη δεύτερη Κυριακή, εγώ εδώ είμαι κτλ. Και... ναι, ως ένα βαθμό γινόταν, βέβαια. Ναι. Ναι. Εσείς βέβαια τώρα. Εκεί έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή πρέπει να γράψετε βιβλίο στο Δήμο Δοξάτου για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και τελικά, δεν ξέρω, ο Δήμος νομίζω δεν διοικείται πλέον, έτσι, όχι πλέον, έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Γενικώς υπάρχουν προβλήματα. Από την αρχή σχεδόν, μετά τον χρόνο περίπου της εκλογής μας, υπήρχαν προβλήματα και προστριβές της παράταξη η οποία πήρε τις εκλογές που συμμετέχουμε μεταξύ του Δημάρχου. Θέλω να κάνουμε λίγο έτσι η ανάλαφρη εκπομπή, είναι και πολύ ζέστη αυτές τις μέρες και τα λοιπά. Τι οδήγησε τα πράγματα να φτάσουν εκεί? Εσείς είσαστε μια χαρά, ξεκινήσατε όλοι μαζί, στηρίξατε έναν νέο άνθρωπο, τον πήγατε όσο τον πήγατε καλά και τα λοιπά, τον βγάλατε δήμαρχο, γιατί ουσιαστικά οι δημοτικοί σύμβουλοι σε εκλέγουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν εκλέγεσαι μόνος σου. Εντάξει, σίγουρα παίζει και ένα ρόλο και το κύριο του δημάρχου και αυτό του υποψηφίου, βέβαια. Αλλά ως ένα μεγάλο βαθμό, επειδή ο κύριος Δαλακάκης δεν κατοικούσε και δεν μένει ακόμα στο Δήμο μας, συνεχίζει να μένει στη Δράμα. Ένα φεγγάρι είχε... για λίγο, για ελάχιστα. Νομίζω, αν θυμάμαι, για κάνα χρόνο. Αλλά συνεχίζει να μένει στη Δράμα. Δεν έχει τις
τόσο μεγάλες επαφές, ας πούμε, και γνωριμίες στο Δήμο. Αλλά τον στήριξαν οι σύμβουλοι που κατέβηκαμε μαζί του, τον στήριξαμε, τον αγκαλιάσαμε από την αρχή, παρόλο που δεν τον γνωρίζαμε. Το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις, θα το πω και τώρα, ότι δεν μετανιώνω που κατέβηκα μαζί του στις εκλογές. Δεν μετανιώνω γιατί τότε τον πίστευα. Τότε, παρόλο που δεν τον γνώριζα, θεωρούσα ότι ένας νέος άνθρωπος με ένα επίπεδο μόρφωσης κτλ. Μπορεί να πάει το Δήμο ένα σκαλί παραπάνω. Δυστυχώς διαψεύθηκα. Τι να κάνουμε. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος να μένει στο Δήμο του, βάσει έχω του την αίσθηση πως ναι. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζει να κατοικεί στη Δράμα. Μάλιστα. Ο γενικά μιλάω, δεν μιλάω για τον κύριο Δαλακάκη, αλλά μιλάω γενικά. Μάλιστα. Και τελικά διαψευθήκατε. Διαψευθήκαμε. Δεν είναι. Ξεκινήσαμε ακόμα και αυτά που μας έλεγε, ας πούμε. Αυτά που έλεγε. Τον πιστεύαμε. Πιστεύαμε ότι οι εξαγγελίες που κάναμε, αν θυμάμαι καλά, προεκλογικά, ότι θα κάνουμε σε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Θα κάνει, έλεγε, τυροκομείο, θα κάνει μήλο, θα κάνει αποθήκες ψυγεία για τους αγρότες. Μέχρι και ότι θα πάρουμε νίκη από τις κολόνες της ΔΕΗ, λέγαμε. Έλεγε και τον πιστεύαμε ότι κάπως δικαστικά ενδεχομένως να το καταφέρουμε. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και φυσικά δεν εφάρμοσε τίποτα από το πρόγραμμά του και φυσικά δεν φταίει ούτε η Ηνωμένη Αντιπολίτευση όπως θέλει να το λέει, ούτε κανένας. Φταίει απλά και μόνο ο ίδιος. Έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, δεν βγάζω τους εαυτούς μας απ' έξω, όλοι έχουμε ευθύνη, αλλά το μεγαλύτερο, το συντηρητικό μέρος της ευθύνης το έχει ο κύριος Δαλακάκης. Ξέρετε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, το να διεκδικεί ένας αιρετός άρχοντας είναι θετικό για τον κόσμο του, για τους πολίτες του, για τους δημότες του κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι διεκδικήσεις συνεχίζονται. Δηλαδή, μάθαμε πρόσφατα ότι διεκδικεί από το Δήμο της Καβάλας ένα τεράστιο ποσό, εμένα προσωπικά μου είπε 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι τόσα στην αγωγή ή αν έχει γίνει αγωγή κτλ. Δεν το έχω δει δηλαδή το έγγραφο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου είπε ότι διεκδικεί αυτό και διεκδικεί βέβαια και ένα ποσό από εδώ και πέρα, σαν ενίκιο για την παροχή του νερού. Αυτά τελικά είναι, να είχαμε να λέγαμε για το Θεαθήνα ή είναι ουσίας οι διεκδικήσεις αυτές. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ, καταρχήν θεωρώ ότι το βάζει σε λάθος βάση. Καταρχήν, ξεκινάει από λάθος βάση. Και δεν το λέω για να κάνω αντιπολίτευση ή να πω κάτι απέναντι στις κινήσεις του κ. Δαλακάκη. Γνωρίζει ο ίδιος ότι δεν διαθέτει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα έπρεπε να κάνει, άποψή μου, και τον προτρέπω και τώρα και δημόσια να το κάνει. Να καλέσει τους συμβούλους, να το συζητήσει. Δεν έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ό,τι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε μέσα από το Facebook και από τα κανάλια, έτσι όπως αρέσκεται να προβάλλει τα θέματα του Δήμου ο ίδιος, αλλά δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα από τον κύριο Δαλακάκη. Θα τον προέτρεπα λοιπόν να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αγωγή που έγινε, αν έγινε τέλος πάντων, δεν ενημερωθήκατε ότι παιδιά, εγώ συνάδελφοι θα κάνω αυτό προκειμένου γιατί ο Δήμος. Δεν έγινε σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έγινε ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε κρατάει τους συμβούλους, ακόμα και τους δικούς συμβούλους. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν στα προσυμβούλια τους ενημερώνει, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ενημέρωση. Και τι καταφέραμε. Κατάφερε ο ίδιος να προβάλλει ότι πήγε στον εισαγγελέα. Τι ζήτησε ο εισαγγελέας? Ζήτησε να του δοθούν περαιτέρω στοιχεία. Αυτό. Λογικό. Ό,τι θα ζητούσε. Ναι, δεν καταφέραμε κάτι στην ουσία. Ακόμα και τώρα όμως δεν είναι αργά. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι συμφέρει το Δήμο Δοξάτου, να έρθουμε σε μία επαφή με το Δήμο Καβάλας, γιατί από όσο γνωρίζω δεν ήρθε καν σε επαφή. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε, είμαστε διπλανοί Δήμοι, δεν μπορεί να πηγαίνουμε κατευθείαν σε στηρίξη, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Να κάνουμε μία πρώτη επαφή και με αυτούς, εφόσον γνωρίζουμε το θέμα, και να δούμε μπας και μπορέσει να βρεθεί μία συνενετική λύση. Δεν είναι η ρήξη πάντα το καλύτερο. Το να κερδίζεις εντυπώσεις με τη ρήξη είναι κάτι, αλλά δεν το θέλουμε. Κάνουμε κακό στο Δήμο με αυτόν τον τρόπο. Με ευνηδιάζεται τώρα. Εγώ νομίζω ότι έχει συζητηθεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το έχετε κουβεντιάσει. Μπορεί να διαφωνήσετε. Έχει αναφερθεί απλά. Δεν έχει συζητηθεί και δεν έχουμε ενημέρωση σχετικά με το θέμα. Και προφανώς δεν έχει ληφθεί και απόφαση. Εννοείται. Απλά δεν έχουμε ενημέρωση. Πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά με το θέμα. Δεν έχουμε ενημέρωση. Και μπορεί ένας δήμαρχος σήμερα, χωρίς να, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να διεκδικήσει κάποια χρήματα από έναν όμορο Δήμο,
να παίρνει μια απόφαση μόνος του, να την υποβάλλει, να την πληρώνει σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων να λέει ότι εσύ θα πάρεις τόσα για αυτό που θα κάνεις, όλος θα πάρει τόσα κτλ. Κοιτάξτε, η Οικονομική Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, έχει αναθέσει τις υποθέσεις σε δικηγόρο, οπότε προχωράει. Αυτό μένει να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει έρθει αυτή η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε. Ξέρετε, τώρα θα σας ευνηδιάσω λίγο. Έχω στα χέρια μου τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχω δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση λέει ότι είναι αρχική, είναι του 16, του 2016 και δίνει το δικαίωμα σε έναν δικηγόρο της Δράμας, δεν έχει σημασία ποιος, έτσι, σε ένα νομικό της Δράμας, να κάνει 8 ώρες γνωμοδότηση και να πληρωθεί για αυτές τις 8 ώρες. Και μετά, το 2017, το 2018, με συγχωρείτε, μετά από 2 χρόνια περίπου, ημερολογιακά, αναθέτει σε άλλη δικηγόρο, όχι όμως με χρήματα, αλλά με ένα ποσοστό 2% επί του ετήσιου ποσού που θα βεβαιώνεται από το Δήμο Δοξάτου στη ΔΕΙΑ του Δήμου Καβάλας και θα παραπέμπει το θέμα, και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Δεν με ευνηδιάζεται, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν το γνωρίζω, το γνωρίζω. Τις γνωρίζω σαν αποφάσεις, δεν συμμετείχα φυσικά στην Οικονομική Επιτροπή. Σας είπα και δηλαδή, πριν, ο πρώτος δικηγόρος θα έπαιρνε 8 εκατοστάρικα για να γίνει, με συγχωρείτε, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Ο πρώτος δικηγόρος θα έπαιρνε 8 εκατοστάρικα, okay, εντάξει, και ο δεύτερος δεν παίρνει χρήματα, απλώς παίρνει 2% επί του ενοικίου που θα προκύψει από πού. Αν τα μεταφράσουμε σε χρήματα. Δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτό το ενίκιο. Τι θα είναι το ενίκιο, θα είναι 1000 ευρώ ή θα είναι, ξέρω εγώ, τι ενίκιο θα είναι αυτό. Τι είναι αυτό, πώς θα καθοριστεί. Θα φαντάζομαι, μα δεν έχει, ό,τι και να σας πω, δεν θέλω να πω κάτι και να μπερδέψω τον κόσμο. Δεν το γνωρίζουμε το θέμα, περιμένουμε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι τις αποφάσεις είναι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να έχουμε ενημέρωση και γνώση όλοι για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό, είναι αρκετά τα χρήματα στη δεύτερη περίπτωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξανακάνω το ερώτημα, ρητορικό βέβαια από εδώ και πέρα, ότι πώς μπορεί ένας δήμαρχος, και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, πώς μπορεί μια δημοτική αρχή να παίρνει αποφάσεις χωρίς να περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο για μια ανάθεση ενός ποσού, το οποίο το 2% αυτό μπορεί να είναι και ένα ποσό υπέροχο. Δεν ξέρω. Αυτό θα επικυρωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ότι πήρε την απόφαση. Και να περάσει αυτό από την αποκεντρωμένη. Ας έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρετε, μπορεί να μην περάσει ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλές φορές έχουν έρθει προς αυξήσεις δικηγόρων. Όπως λέει ο Δήμαρχος, δεν ψηφίζουμε δικηγόρους να εκπροσωπήσουν το Δήμο. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Πάντοτε ψηφίζουμε τη νόμιμη αμοιβή. Η νόμιμη αμοιβή είναι συγκεκριμένη. Δεν ψηφίζουμε τις προσαυξήσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ποσό, οπότε δεν θέλω να κάνω εκτίμηση για το τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναμένουμε να το φέρει να το συζητήσουμε. Εντάξει, όχι, είστε σαφείς και κατανοητός και εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τι θα γίνει, γιατί εντάξει, 2% επί του συνολικού τζίρου, επί του συνολικού ενοικίου, νομίζω ότι, δεν ξέρω, εντάξει, μπάς πιτώσεις, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να είναι το ενοίκιο 500 ευρώ. Ετήσιο μίσθωμα 500 ευρώ. Και να είναι αστεία τα χρήματα και να πει ο δικηγόρος δεν τα θέλω, τα κάνω και δώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Με τον ΤΑΠ τι γίνεται, τι έγινε με τον ΤΑΠ, σε ποια φάση είστε, γιατί είσαστε ένας δήμος που αντιστεκόταν πάρα πολύ στο θέμα της διέλευσης του αγωγού ΤΑΠ. Τελικά έφερε ένα θέμα ο κ. Δαλακάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρετε κάποια απορριμματοφόρα, αν θυμάμαι καλά, και τελικά δεν το ψηφίσατε. Όχι, όχι. Δεν πώς έγινε, για πείτε. Δεν έγινε έτσι. Ήρθε το θέμα ώστε να συζητήσουμε καταρχήν το τι συμβαίνει, το πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Ήρθε καταρχήν από τις αντιπολιτεύσεις, σε πρώτη φάση, από τον κύριο Παπάζογλου, αν θυμάμαι καλά. Θετικό υπέρ του ΤΑΠ, δηλαδή. Ναι, να ζητήσουμε κάποια ανταποδοτικότητα και κάποια ανταποδοτικά από τον ΤΑΠ. Δεν δέχτηκε ο πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί, το απέσυραν, οπότε δεν συζητήθηκε ποτέ. Είπαμε να γίνει μετά μία επιτροπή, μία διαπαραταξιακή επιτροπή, ώστε να έρθουν σε επαφή με τον ΤΑΠ, να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να υποφεληθεί ο Δήμος,
η διέλευσή του είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Έχει τελειώσει τώρα, τι να συζητάμε, ότι θα σταματήσουμε τον DAP τώρα. Εντάξει, έχει τελειώσει, τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε προς όφελος του Δήμου. Δεν το πράξαμε μέχρι τώρα. Δεν το πράξαμε διότι ο Δήμαρχος με προσωπικές πρωτοβουλίες πήγε στα δικαστήρια, υπάρχει μία διαμάχη με τον DAP, οπότε υπάρχει κάποιο. Τι εννοείται με προσωπικές πρωτοβουλίες, δεν μπήκε και αυτό το θέμα στο Συμβούλιο? Μπήκε πολλές φορές στο Συμβούλιο, ήθελε να εκπροσωπηθεί, ας πούμε, και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά, με κάποια χρήματα στον δικηγόρο. Θεωρήσαμε ότι ήταν και πολλά τα χρήματα, αλλά και ήταν και άσκοπο. Πόσα ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι, πάει και καιρός. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Βάση περιπτώσει, πάντοτε ψηφίζαμε. Ή, ξέρω, 50. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ψηφίσαμε την νόμιμη αμοιβή ώστε να εκπροσωπήσουμε το Δήμο. Από εκεί και πέρα είναι αυταπάτη να λέμε ότι θα μπλοκάρουμε τον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ έχει περάσει, είναι εθνική γραμμή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε και όχι. Όπως κάνει κατά καιρούς, ας πούμε, παίρνανε, αν θυμάμαι καλά, τώρα Πάσχα ήταν, Χριστούγεννα, παίρνανε κάποια τρόφιμα και μοιράζαν στα σπίτια, τα οποία τα έκανε προσφορά οι κατασκευαστικοί. Αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν τα. Δηλαδή, δεχόμαστε, ρίχνουμε τόσο το επίπεδο, δεχόμαστε να πάρουμε τρόφιμα και να μοιράζουμε στους δημότες, τα οποία κάνει δώρο η κατασκευαστική, και δεν κάνουμε κάτι στην ουσία ώστε να μείνει στο Δήμο. Όλοι οι Δήμοι έχουν υποφεληθεί. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι σωστή πολιτική. Το να μοιράζεις σπίτι-σπίτι με το κρατικό αυτοκίνητο, ο ίδιος ο αιρετός, αυτά τα τρόφιμα, είναι και προσβλητικό για αυτόν τον οποίο, ο οποίος τα έχει ανάγκη. Τα οποία τα έχει δώσει η κατασκευαστική εταιρεία. Τα οποία τα έχει δώσει φυσικά η κατασκευαστική εταιρεία. Το να δέχεσαι πρώτα να πάρεις από την κατασκευαστική τα τρόφιμα, εντάξει, είναι γελίο. Το ότι δεν κάνεις κινήσεις να πάρεις πραγματικά τα αποδοτικά για το Δήμο σου, όπως έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι. Τι να πω. Σας πλησίασε ο ΤΑΠ, δηλαδή ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο επισήμως να πει? Όχι, όχι, όχι. Είπαμε ότι θα καλέσουμε, είπαμε ότι θα γίνει αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή και θα καλέσουμε εκπροσώπους του ΤΑΠ, αλλά είναι στο χέρι πάλι του Δημάρχου και νομίζω ότι δεν έχει κάνει κάποια κίνηση. Βέβαια, εμείς ανήκουμε στην παράταξη την πλειοψηφούσα, οπότε δεν θα είχαμε, δεν μας έχει ενημερώσει. Φαντάζομαι ούτε τις αντιπολιτεύσεις έχει ενημερώσει. Τώρα ανήκετε στην πλειοψηφούσα παράταξη, νομίζω. Ναι. Δεν είστε διαγραμμένοι, δεν είστε παραγωνισμένοι, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε να δείτε. Προσπάθησε, έγινε μία κίνηση να μας διαγράψουν, έγινε μία απόπειρα διαγραφής των συμβούλων. Πάνε 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 8 σύμβουλοι, οι οποίοι διαφωνήσαμε με τον Δήμαρχο. Από εκεί και πέρα, κρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παράνομη, διότι ενδεχομένως ενδέχεται να υπάρχει και το αδίκημα της πλαστογραφίας μέσα σε αυτό. Παραπέμφθηκε ο Δήμαρχος στο Πειθαρχικό, από όσο γνωρίζω, από τον Γενικό Γραμματέα, έκανε κάποια ένσταση στο 152, στο άρθρο 152, απορρίφθηκε και από εκεί πέρα, οπότε αναμένουμε για το τι θα συμβεί από το Πειθαρχικό από εδώ και πέρα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Α, δεν έχει τελειώσει αυτό. Δεν έχει τελειώσει. Εδώ και 2 χρόνια περιμένουμε να αποδοθούν οι πειθαρχικές ευθύνες. Πλαστογραφία, πώς το χαρακτηρίζετε? Μη νόμιμες διαδικασίες. Προσπάθησε να μας διαγράψει με μη νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, και υπάρχουν έκανε. Δηλαδή έβαλε κάποιον να υπογράψει για τον. Υπάρχουν πρακτικά για τη διαγραφή μας. Αυτά τα πρακτικά λοιπόν. Δεν τα υπογράψατε εσείς? Όχι, δεν τα υπογράψαμε. Είναι σύμβουλοι, δηλώνονται ότι είναι σύμβουλοι οι οποίοι δηλώσανε και στην εισαγγελέα ότι δεν ήταν παρόντες. Και υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Δεν θέλω να πω στην ουσία της υπόθεσης. Μήπως έγινε τηλεφωνικά και ήταν συνένεση τηλεφωνική? Δεν υπάρχει τηλεφωνική τέτοια. Έγινε, εγγράφος μας δόθηκε κιόλας, οπότε δεν ισχύει και τηλεφωνικά. Είπαν, το πρακτικό λέει ότι είναι παρόντες. Οι παρόντες. Ναι. Φυσική, τους αναφέρει παρόντες. Φυσικά παρόντες, ναι. Με φυσική παρουσία. Έτσι ακριβώς. Τους αναφέρει παρόντες. Αλλά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τώρα θα μου πεις, εδώ και 2,5 χρόνια, 13 σύμβουλοι, κάναμε μία μήνυση τότε προς τον κύριο Δαλακάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και πριν λίγο καιρό μας ειδοποίησαν από την εισαγγελία ότι είναι αναρμόδιοι να το εξετάσουν και το στέλνουν στην εισαγγελία της Κομωτινής. Δεν
θέλω να νομίζω, πω κάτι. Νομίζω οι αιρετοί πάνε κατευθείαν επάνω, δεν, στην Κομωτινή δηλαδή. Δεν πάνε... Ναι, αλλά 2,5 χρόνια το να βρίσκεται σε συρτάρια, ας πούμε, της δικαιοσύνης και να μην έχει. Εντάξει. Καλά, προφανώς. Εντάξει, ναι, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Όταν έρθει η ώρα, θα πράξει αυτό που πρέπει να πράξει. Αλλά εντάξει, πέρασε ο χρόνος. Πάντως, μια και μπήκατε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, νομίζω ότι πολλή δουλειά τους έχετε πάει επάνω. Δηλαδή, και το λέω αυτό, κατατίθεται μία μήνυση από την μεριά του κυρίου Δημάρχου, ας πούμε. Πάτε και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση ή τέλος πάντων η Αντιπολίτευση γενικότερα. Πάτε και εσείς μία άλλη. Ξανά εκείνος, ξανά εσείς. Ξανά, δηλαδή, και έχει μαζευτεί ένας όγκος μηνύσεων επάνω στην εισαγγελία, από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε, που είναι αξιόλογος, έτσι. Υπάρχει. Δώσαμε δουλειά στους δικηγόρους στη Δράμα. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Είναι πραγματικότητα. Τώρα, αδιάκριτο είναι πραγματικότητα. Λίγο, αλλά ποιος τα πληρώνει αυτά. Δηλαδή... Καθένας, και εγώ έχω προσωπικά, δεν έχω πρόβλημα να το κρύψω, και εγώ βρίσκομαι σε δικαστική αντιπαράθεση με τον κύριο Δαλακά και από την τσέπη μας, εννοείται. Καλά. Εγώ ουδέποτε έλαβα χρήματα από το Δήμο. Είμαι από τους αιρετούς ο οποίος δεν έχει πληρωθεί ποτέ. Δεν επιδίωξα ποτέ έμεση θέση από την αρχή, οπότε όλα προέρχονται από την τσέπη μας. Εφόσον επιλέξαμε αυτό το δρόμο, δεν μας υποχρέωσε κανένας να είμαστε υποψήφοι ή να μπούμε σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης και όλα αυτά. Δεν το επέτρεπε η συνείδησή μας. Πάντως βέβαια, έχει ένα κόστος, αλλά αυτή η ιστορία. Σαφώς και έχει. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι. Σαφώς και έχει. Δωρεάν ή εν πάση περιπτώσει χαμηλά τα νούμερα. Σαφώς και έχει, αλλά αυτό το κόστος δεν ενδιαφέρει τον δημότη, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ενδιαφέρει μόνο τη δική μας τσέπη. Υπάρχουν άλλα κόστη που ενδιαφέρουν τον κόσμο, όπως η μαύρη εργασία στο Δήμο μας. Υπάρχει μαύρη εργασία στο Δήμο. Έχουν πιάσει, ας πούμε, εργαζομένους τους οποίους προσλάβανε χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, και έχει καταλογιστεί πρόστιμο. Έχει υπάρξει πρόστιμο το οποίο έχει πληρωθεί από το Δήμο. Βάλτε μια ανωτελεία εδώ, να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο και είναι άκρως ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο με τις περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Για όσοι ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, να σας ενημερώσω ότι καλεσμένος εδώ σήμερα είναι ο κύριος Πάρης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δοξάτου, της πλειοψηφούσας παράταξης μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί, το συζητάμε. Ναι, το όπως μας χαρακτηρίζει εκ των αποστατών, αλλά εντάξει, όποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική του θεωρείται αποστάτης, προδότης και οτιδήποτε. Έτσι γίνεται, μην νομίζετε. Δυστυχώς. Και στα δυστυχώς. Social media τώρα που γίνεται ένας αναβρασμός με διάφορα ζητήματα, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι πολιτικά, είτε οικονομικά κτλ. Αν πεις κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με τον Πάρη, ας πούμε, με τον Σπύρο, έτσι, αρχίζουν και λένε από κάτω τα τρελά τους και τα αλλά διάφορα. Όταν η πλειοψηφία όμως αυτών που έχουν εκλεγεί, διότι αν βάλουμε μέσα και τον σύμβουλο ο οποίος παραιτήθηκε, είναι η πλειοψηφία της παρατάξεως, διαφωνεί και απομακρύνθηκε από τις θέσεις του Δημάρχου, τότε νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Δεν μπορεί να φταίει η πλειοψηφία ή έχει μικρότερο μέρος ευθύνης. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός και είναι σε όλα τα επίπεδα. Και σε εσάς, άμα συνέβαινε κάτι στη δική σας παράταξη ή ξέρω εγώ στη δική σας ομάδα, κάτι θα συνέβαινε. Ή ο Πάρης θα έφταιγε, ή ο Κώστας, ή ο Χρήστος, ή ο Νίκος. Στην τύχη τα ονόματα, έτσι, για να μην. Έτσι. Εκτός του δικού σας. Λέγαμε λοιπόν για τη μαύρη εργασία. Μαύρη εργασία, λέει κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Δοξάτου. Για πείτε μας, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Έχει υπάρξει εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως παραπάνω, πρόστιμο το οποίο έχει πληρωθεί από το Δήμο. Δεν βλέπουμε κινήσεις, ενώ βγήκαμε με τη σημαία της κάθαρσης, αν θυμάστε καλά. Λέβαια. Ήρθαμε για να κάνουμε την κάθαρση στο Δήμο. Δεν βλέπω σε κάποιον να έχει καταλογιστεί. Κάποιος έχει ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Κάποιος προσέλαβε ανθρώπους δίχως να γίνει πρόσληψή τους κανονικά. Και ο Δημότης αυτή τη στιγμή πλήρωσε πάνω από 20.000. Τους προσέλαβε μετά. Μετά δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Είναι ακόμα εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι. Νομίζω πως όχι, νομίζω πως όχι. Αλλά να μπούμε στο θέμα ότι πληρώθηκε πρόστιμο από το Δήμο, οι Δημότες μας πλήρωσαν πρόστιμο και δεν έχει καταλογιστεί ακόμα. Ενώ ζητάμε τρελούς καταλογισμούς για την προηγούμενη, ας πούμε, δημοτική αρχή, δίχως να έχουμε και στοιχεία εκεί, ίσως θα πρέπει να το δούμε και αυτό λίγο, διότι πολλά υπόθηκαν προεκλογικά. Ίσως
θα πρέπει να το ξαναδούμε διαφορετικά αυτό το θέμα, διότι ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που είχα ψηφίσει τον έλεγχο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Εξουσιοδοτήσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δήμαρχο να κάνει όλες τις κινήσεις, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στην εισαγγελία, στη δικαιοσύνη, παντού, για να υπάρξει δικαίωση αν υπήρχαν ελλείμματα και οτιδήποτε. Τέλος πάντων, να φύγουν οι σκιές. Μπράβο. Να το πούμε έτσι. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε έλλειμμα πλην του ελλείμματος το οποίο βρίσκεται στους επιθετητές δημοσίας διοίκησης. Και αναμένουμε να επανεξετάσουν το θέμα. Δεν υπήρξε καταλογισμός πουθενά. Εντάξει. Όπως ίσως αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι προεκλογικά λίγο τα πράγματα τα δώσαμε μια περισσότερη ένταση. Πάντως, να μείνουμε λίγο στο θέμα της μαύρης εργασίας και το λέω αυτό γιατί είναι λίγο προκλητικό να καταστηματάρχης είστε, επιχειρηματίας είστε, επαγγελματίας είστε, αν περάσει ο υπόπτης και βρει έναν υπάλληλό σας να είναι εκεί χωρίς να είναι ασφαλισμένος, έχετε 1500 ή τουλάχιστον είχατε 1500 μέχρι τώρα. Τώρα μιλάνε ότι θα αλλάξει ο νόμος, θα γίνει πιο light το πρόστιμο. Κάτι έχω ακούσει. Ναι. Αργεί να τους προσλάβεις κάτι τέτοιο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Μια δημοτική αρχή όμως η οποία πρέπει, όπως πολύ σωστά λέτε, να έχει τη σημαία της κάθαρσης και βγήκε με αυτή. Είκαμε. Έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο πρόκληση αυτό για τους δημότες οι οποίοι πληρώνουν, τώρα εσείς λέτε 20 χιλιάρικα, ένα ήτανε το πρόστιμο. Ήτανε δύο εργαζόμενοι. Το 20 είναι δύο εργαζόμενοι. Ναι, αυτό λέω. 20 και πλέον. Ήτανε 21. Δύο εργαζόμενοι. Αλλά να μείνουμε λίγο στο θέμα ότι του ελέγχου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε τον έλεγχο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, είμαστε οι σύμβουλοι οι οποίοι αποχωρήσαμε από την παράταξη. Ξέρετε, αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι έμιστοι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν ήταν. Είχαν μπερδέψει την ώρα, μπερδέψαν τα γραφεία, μπήκαν αλλού, βγήκαν από αλλού. Έτσι. Δεν πήρανε την ευθύνη ελέγχου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό απέναντί τους, αλλά υπάρχουν. Δεν λέω ότι είναι σε όλα καθαρά, αλλά περιμένουμε να δούμε και μια απόφαση, μια δικαστική απόφαση. Α, δηλαδή, οι σημερινοί αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι έμιστοι, λέτε, δεν ψήφισαν για τον έλεγχο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Έτσι ακριβώς. Κάποιοι ορισμένοι εκ των αντιδημαρχών. Των δοτών αντιδημαρχών, διορισμένοι. Και ψηφίσατε εσείς, οι οποίοι δεν πήρατε θέσεις. Θέλουμε, έτσι όπως λέει ο Δήμαρχος, να συμπορευόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους ψηφίσαμε να ελεγχθούν. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από όσο θέλουμε να δείχνουμε στο Facebook και σε αυτά. Ο κόσμος πλέον αρχίζει, καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει. Το να έχουμε σοβαρά προβλήματα στο Δήμο και να καθόμαστε τώρα να παίζουμε με το Facebook με αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα να σας πω κάτι. Εγώ βλέποντας το Facebook, παρακολουθώντας και ακούγοντας ένα ηχητικό, μια κουβέντα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα από ένα ηχητικό διάλογο, ένα ηχητικό μήνυμα και να λέει, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, έτσι, και πάλι παράδειγμα επειδή είμαστε εμείς οι δύο εδώ, να λέει λοιπόν ο Παπαδόπουλος ότι κοιτάξτε, δώστε τα 20 χιλιάρικα στο Λάτσα γιατί έχει κάνει μια δουλειά που πρέπει να καλυφθεί. Παράδειγμα λέω, έτσι, γενικά μιλάω τώρα, έτσι. Αυτό τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι πραγματικότητα για τον κύριο Δαλακάκη. Δηλαδή το ακούς. Ναι. Και ακούς τη φωνή του τάδε Δημοτικού Συμβούλου ή του άλλου, ο οποίος λέει, ας πούμε, ότι αυτά τα βγάλαμε εκεί γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τους εργάτες που δούλευαν στα χαλίκια. Okay. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί από την εισαγγελία. Όταν λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα, δεν τα έχει πάει το αυτά. Οποίο δεν γνωρίζω τι έχει κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο εγώ προσωπικά ανέλαβα και το κατήγγειλα στην εισαγγελία και το υπερασπίστηκα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν δύο χρόνια, τον καιρό που είχαμε τις έντονες χιονοπτώσεις και αυτά και κηρύχθηκε ο νομός σε έκτακτη ανάγκη, γίνανε κάποιες αναθέσεις. Γίνανε γύρω στις 150 με 160 χιλιάδες ευρώ απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου, προκειμένου να βγει ο Δήμος από την
τα άσχημα και γυαλάκια και όλα αυτά. Ναι. Κάποια κόψανε οι αποκεντρωμένοι, όπως αυτοκίνητα, ζητούσαμε να αγοράσουμε και αυτοκίνητα τότε. Τα κόψανε και σωστά τα κόψανε οι αποκεντρωμένοι. Κάποιες άλλες εργασίες δεν πιστοποιούνται ούτε καν από την υπηρεσία. Ενώ οι εργολάβοι κόψαν κανονικά τα τιμολόγια, η υπηρεσία δεν πιστοποιεί τις εργασίες αυτές. Πώς δηλαδή? Κάποιος λέει ότι έκανε κάποιες δουλειές στο Δήμο. Ζητάει κάποια στοιχεία, να του παρέχει κάποια στοιχεία η υπηρεσία ότι, για να διαπιστώσει ότι πραγματικά γίνανε αυτές οι δουλειές. Να γίνει η παραλαβή του έργου δηλαδή. Να γίνει ουσιαστικά και η παραλαβή, ας πούμε. Και δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν τέτοια. Βέβαια, μετά κάποιοι από τους εργολάβους προσπάθησαν να ανασκευάσουν κιόλας, να πούν ότι κόπηκαν εκ παραδρομής κάποια τιμολόγια ή οτιδήποτε. Βέβαια, την έστειλα από την πρώτη στιγμή στην εισαγγελία την υπόθεση. Διάλεπτα, το υπερασπίστηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλες αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται στην εισαγγελία. Δεν έχουν πληρωθεί προς όφελος του Δήμου, γιατί κάτι συμβαίνει. Στο βασίλειο λοιπόν της κάθαρσης κάτι βρώμικο συμβαίνει. Δύο λεπτά. Γιατί μιλάω σε επαγγελματία τώρα. Σε επιχειρηματία, σε επαγγελματία άνθρωπο. Mm-hmm. Κόβεις τιμολόγιο και όταν κάποιος πάει στην εισαγγελία, γιατί είτε είναι κατά φαντασία, ξέρω εγώ, ότι κάτι συμβαίνει, είτε όντως κάτι συμβαίνει και το διαπίστωσε και πάει να το διαλευκάνει η δικαιοσύνη. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται αυτός που έχει κόψει το τιμολόγιο επαγγελματίας και λέει: ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εκ παραδρομής το κόψα. Κόπηκε εκ παραδρομής. Εγώ δεν θα βγάλω απόφαση. Μπορεί και πράγματι να κόπηκε εκ παραδρομής. Αλλά κάτι δεν ακούγεται. Έγινε τέτοιο πράγμα. Έγινε τέτοιο πράγμα. Αλλά κάτι δεν μου ακούγεται καλά. Την απόφαση θα τη βγάλει η δικαιοσύνη. Αυτό που έκανα ήταν να το υπερασπιστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προς τιμήν τους, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν παρέλαβε αυτά τα έργα, διότι έπρεπε να έρθουν κατευθείαν και εμείς τα στείλαμε στην εισαγγελία μετά από δική μου πρόταση. Και αυτή τη στιγμή το διερευνά η εισαγγελία. Θα δούμε λοιπόν αν έχει δίκιο η υπηρεσία του Δήμου που λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ή αν κάποιος είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Θα το δούμε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε ένα Δήμο εκεί, θα το πω κομψά λίγο και έτσι επτανησιακά, που είστε όλοι υπόδικοι. Δηλαδή, εάν τώρα θα προκηρυχθούν εκλογές, θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι γι' αυτό, έχουμε ώρα από ό,τι βλέπω, είστε όλοι μπλεγμένοι. Είτε άσχετα της απόφασης του δικαστηρίου, είστε όλοι υποκατηγορία, να είτε το πω έτσι. Είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι αιρετός, το κλίμα για τους αυτή την πενταετία. Οι υπάλληλοι, εντάξει. Υπάρχει κλίμα τρομοκρατίας, υπάρχουν εκβιασμοί, υπάρχουν εκφοβισμοί, υπάρχουν μηνύσεις για σωματική βία από υπαλλήλους προς αιρετούς. Σωματική βία. Βέβαια. Από ποιον, από τον Δήμαρχο? Από αιρετούς. Υπάλληλους προς αιρετό. Δεν μπορώ να πω. Υπάλληλος προς αιρετό. Υπάλληλος προς αιρετό, ναι. Από εκεί και πέρα, το κλίμα δεν είναι καλό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να καλείς, ας πούμε, το κλίμα δεν είναι καλό και είναι ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να καλείς ένα μισή ώρα συμβούλιο, έκτακτο συμβούλιο. Ποιος θα παρευρεθεί 11.30 ώρα το πρωί και μετά στις 12, ξέρω εγώ, και στις 12.30. Δεν είναι δυνατόν να ενημερώνει τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν είναι, οι σύμβουλοι έχουν όλοι δουλειές. Ειδικά το πρωί, όλοι βρίσκονται στις δουλειές τους. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται απίκο, να είναι έξω από το Δημαρχείο για να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μας κατηγορείς μετά ότι δεν ερχόμαστε στις συνεδριάσεις. Τα συμβούλια είναι αυτά. Τα έκτακτα, αλλά ακόμη και τα έκτακτα μπορούν να μπουν σε μια φυσιολογική ώρα. Δεν μπορούν να μπουν σε ώρα εργασίας. Δεν πρέπει να υπάρξει τριήμερος ενημέρωση, πρόσκληση κτλ. Περισσότερο από τρεις ημέρες. Όταν είναι έκτακτο... η πρόσκληση, το έκτακτο, αν θέλεις να το κάνεις, ώστε να υπάρχει πραγματική απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το κάνεις ώρες εργασίας, εφόσον γνωρίζεις ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δουλεύουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συνήθις τακτική του Προέδρου και του Δημάρχου αυτή, το να καλούν ένα μισή ώρα συμβούλιο, δίχως να παίρνουμε καν στα χέρια μας προσκλήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε ηλεκτρονικά πάνω από τον υπολογιστή, μήπως χτυπήσει το mail και μας καλέσουν σε Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν, πολλοί σύμβουλοι, ενδεχομένως και εγώ, να έχουμε κάνει και, ο νόμος λέει ότι σε τρεις απουσίες το στέλνουμε για πειθαρχικά. Να έχουμε κάνει περισσότερο, τρεις συνεχόμενες απουσίες, περισσότερο από τρεις συνεχόμενες απουσίες, διότι δεν βρίσκονται και δεν το στέλνουν στο πειθαρχικό, διότι και τα δικά τους στελέχη δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Από τους εναπομείναντες δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά είναι
πει είναι τραγικό. Η κατάσταση συνεχίζει ενώ λέγαμε θα εξομαλυνθεί. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε τώρα και στις εκλογές θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάντως, στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι ο Δήμαρχος, έτσι, και να ξεκαθαρίσω ότι αναφέρομαι στο θεσμό, έτσι, έχει μια κινητικότητα. Δείχνει ότι πάει στην Αθήνα, ότι πάει στα Υπουργεία, συναντιέται, βγάζει στο Facebook 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 500.000, 300.000. Εντάξει, σας λέω, τα βλέπετε και εσείς, τα βλέπουμε όλοι. Δεν είναι κάτι μυστικό. Ούτε το λέω με αιχμή σε αυτό το θέμα. Στο εξωτερικό, στον πλανήτη, στον ΟΗΕ, εδώ, εκεί, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Έχω... Λοιπόν, τι κάναμε στο Δήμο. Τι κάναμε. Εγκαινιάσαμε ένα πολυδύναμο, εγκαινίασε ο Δήμαρχος ένα πολυδύναμο ιατρείο στο Δοξάτο, το οποίο ήταν έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Σε λίγο έρχονται εκλογές. Θα εγκαινιάσει το 5x5 στο Δοξάτο, το οποίο είναι και αυτό έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το συνεδριακό κέντρο στις πηγές. Αυτό είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Κατασκευάστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν εγκαινιάστηκε. Και δεν έγιναν εγκαίνια. Δεν έγιναν εγκαίνια. Γιατί να γίνει, πού να ξέρω γιατί. Γιατί δεν παρελήφθη το έργο, τώρα που παρελήφθη, τώρα κάνουν και τα εγκαίνια. Το συνεδριακό κέντρο στις πηγές. Ολοκληρώθηκε η Α φάση, που ήταν τα κτηριακά, το έκανα και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και μια Β φάση. Εκεί θα ήμασταν χρήσιμοι. Η Β' φάση είναι να εξοπλίσουμε αυτό το κτίριο. Να γίνει στολίδι αυτό το κτίριο. Το να εγκαινιάσουμε 5 ντουβάρια που δεν ήταν στη δική μας. Τι να κάνουμε. Αυτούς τους ανθρώπους σας είπα, τους ψηφίσαμε να ελεγχθούν. Τους ψήφισαν να ελεγχθούν, αλλά δεν μπορώ να κρύψω την πραγματικότητα. Το να εγκαινιάσουμε έργα άλλων, αυτό είναι, βρίσκεται στα όρια της προπαγάνδας που και της μη σωστής ενημέρωσης. Γίνεται. Αλλά το να κάνουμε κάτι πραγματικά. Μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό. Να ολοκληρώσω για τις πηγές. Το να κάναμε κάτι πραγματικά χρήσιμο όμως για τις πηγές, το κτίριο των πηγών, ήταν να μπαίναμε στη β' φάση. Δεν κάναμε τίποτα. Το να το εξοπλίσουμε δηλαδή. Εκεί θα έλεγα μπράβο. Αλλά και για να μην λέμε μόνο αρνητικά, έγιναν και κάποιες θετικές κινήσεις. Γίναν παιδικές χαρές. Είναι προς τιμήν του Δημάρχου. Παιδεύτηκαν κάποιοι. Μεταξύ αυτών ενδεχομένως και ο Δήμαρχος. Το κέντρο κοινότητας. Βέβαια, έγινε σε όλους τους Δήμους. Αλλά εντάξει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Έκανε και κάποια πράγματα. Αλλά αυτό το βάρος το οποίο του αναλογεί είναι. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε λιποβάρης. Πάντως αυτό που λέτε για τα εγκαίνια και ήταν έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κτλ. Έχω την αίσθηση ότι πάντα στην πολιτική υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική πολιτική σκηνή. Εντάξει, αύριο μεθαύριο η απερχόμενη Δημοτική Αρχή που θα είστε εσείς όταν θα είναι εκλογές, ως απερχόμενη Δημοτική Αρχή, θα έχει αφήσει κάτι. Ξέρω εγώ, ένα ταξίδι, μια επαφή, ένα κτίριο, ένα... Όχι, το λέω γενικά, έτσι. Ξέρω εγώ, αφαλάτωση τους δρόμους από τη θάλασσα, γιατί γελάτε. Τα ταξίδια είναι εμπειρία που τα έχει μόνο ένας. Ένας θα γεύτηκε τα ταξίδια και καλά έκανε και τα γεύτηκε. Αλλά ο Δήμος δεν είχε κάποιο όφελος. Ναι, αλήθεια, εκεί σε όλα υπήρχε. Αυτά. Ακόμη έλεγε ότι θα γίνει με τον ΟΗΕ κάποιο εργοστάσιο πέλετ στο Δήμο μας. Όσο το είδε. Πέλετ, νομίζω. Με τον ΟΗΕ. Με τον ΟΗΕ. Θα συμμετείχε και ο ΟΗΕ, αν θυμάμαι καλά. Ως τι θα συμμετείχε. Τιμητικά. Δηλαδή. Τιμητικά. Τι να σας πω, έτσι μας έλεγε, έτσι σας λέω. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάποιοι καθηγητές οι οποίοι δυστυχώς είπε ότι πεθάνανε, δίναν και συγχαρητήρια στο Δήμο για την οικονομική εύρωση. Συγγνώμη, γιατί προφανώς κάποιοι ίσως δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και με το δίκιο τους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα έμπαινε τιμητικά, θα συμμετείχε σε εργοστάσιο πέλετ. Αυτό το λέει ο κύριος Δήμαρχος. Το δήλωσε ο κύριος Δανακάκης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια. Okay. Εντάξει. Τώρα από εκεί που λέγαμε ότι έχουμε. Γιατί θα μας δώσαν συγχαρητήρια για την οικονομική ευρωσία του Δήμου μας, έτσι. Κάτι το οποίο έχετε δεν ένα ταμείο, δεν έχετε ένα ταμείο σημαντικό, 3 εκατομμύρια κτλ. 3 εκατομμύρια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ψάχαμε να βρούμε πριν λίγους μήνες 600 χιλιάρικα να κλείσουμε ένα έλλειμμα το οποίο είχε ο Δήμος. Τα 3 εκατομμύρια λοιπόν έχει κάποια κληροδοτήματα ο Δήμος. Αυτά τα χρήματα υπήρχαν και πριν, και στις προηγούμενες διοικήσεις. Υπήρχαν πάντα. Δηλαδή τα αποθεματικά των κληροδοτημάτων που δεν έχουμε δικαίωμα να τα αγγίξουμε. Έτσι.
που βρίσκονται για κάποιο σκοπό στην τράπεζα, πάντα υπήρχαν στο Δήμο. Αυξάνονται. Αυτά τώρα προσμετρούνται ως ταμείο, ξαφνικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και λεπτά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ήταν θετική η κατεύθυνση που έκανε η Δημοτική Αρχή όταν κάποια χρέη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής τακτοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών απευθείας και μπήκαν σε λογαριασμούς. Βεβαίως ήταν πολύ σοβαρό αυτό και πολύ σωστό και προς τη σωστή κατεύθυνση από το Υπουργείο όμως. Και έγινε για όλους τους Δήμους. Εντάξει, δεν έγινε μόνο, αλλά... έγινε μόνο για το Δήμο Δοξάτου. Εντάξει, το πάλεψε όμως. Θα μπορούσε να μην το παλέψει. Έγινε μόνο για το Δήμο Δοξάτου. Υποθέτω πως όχι. Δεν ξέρω τώρα που αλλού έγινε. Άρα αλλά... λοιπόν έγιναν για όλους. Είναι πράγματα που είναι αποφάσεις οι οποίες ισχύουν για όλους τους Δήμους. Πράγματι ήταν προς όφελος του Δήμου. Και, και των ανθρώπων που συνεργαζόντουσαν με το Δήμο. Ναι, των επιχειρηματιών κυρίως. Εννοείται. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, κύριε Παπαδόπουλε, για ένα μεγάλο διάστημα ελεύθερος επαγγελματίας δεν πλησίαζε στο Δήμο να κάνει, να δώσει ούτε μια βρύση, ούτε ένα πλακάκι, ούτε ένα φτιάρι άμμο που λέμε. Γενικά, όταν βγήκαμε, έλεγε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν έχουμε χρήματα ούτε για σφραγίδες. Και ξαφνικά, από την επόμενη χρονιά δίνουμε 100.000 ευρώ το χρόνο για πανηγύρια. Λοιπόν, δεν βρήκε ένα μαγικό ραβδί και έφερε το Δήμο σε καλή κατάσταση οικονομική. Γίνανε κάποιες κινήσεις από το Υπουργείο στη σωστή κατεύθυνση, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα.